Βρετανικές αρχές για ακόμα μία φορά αρνήθηκαν να ακούσουν τα αιτήματα των φοιτητικών συλλόγων. Όπως και χτες, η διοίκηση του Υπουργείου αρνήθηκε να απαντήσει στον προβληματισμό χιλιάδων φοιτητών της πόλης για το τι θα γίνει με τις σχολές τους, τι θα γίνει με την εξεταστική, τι θα γίνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τη ζωή τους. Ερχόμαστε σε μία περίοδο που η κυβερνητική κοροϊδία κορυφώνεται, βλέποντας ότι έχει βγει μια απόφαση για να ανοίξουν κάποια τμήματα και αυτά τα τμήματα να μην έχουν πάρει μέτρα, να λένε στους φοιτητές ότι δεν μπορεί να καταστεί αυτό ανοιχτό, δυνατό. Βλέπουμε και σε τμήματα όπως το σχολείο μας, η ιατρική, να μην παίρνετε κανένα απολύτως μέτρο για τους φοιτητές των κλινικών, των μικρότερων ετών, αλλά και οι φοιτητές του 5ου έτος να μπαίνουν με self-test από Δευτέρα στις κλινικές τους. Χιλιάδες φοιτητές βρίσκονται στον αέρα με την εξεταστική να μην έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμά της, να μην έχουν βγει ο τρόπος εξέτασης και συγγράμματα να μην έχουν παραδοθεί. Αυτή τη στιγμή εμείς καταγγέλουμε την κοροϊδία του Υπουργείου, καταγγέλουμε την κοροϊδία των Βρετανικών αρχών, τους δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι αυτό δεν θα περάσει, οι φοιτητές θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας, θα κλιμακώσουμε και με την αυριανή μας κινητοποίηση, την πικετοφορία στην πλατεία Αγία Σοφία στον πεζόδρομο, δίνουμε συνέχεια.